είπα στη μάνα μου θα βγω να δω τον κόσμο. Έκλεισα τα 18, παράτησα το πατρικό. Φίλους δεν είχα να σκεφτώ, ξεμπέρδεψα με το στρατό και πήρα δρόμο. Έβαλα εισιτήριο, μακρύ ταξίδι ξεκινά. Κανείς δεν φεύγει αλήθινα, αν ό,τι τον πονά δεν το ξεχάσει. Τρένο η ψυχή μυστήριο, δεν κάνει στάση πουθενά. Περνάει απάντητα βουνά, ζητώντας μια γωνιά να ξαποστάσει. Ως τα 30 είχα βρει το βήμα μου μες στη ζωή. Ένιωσα λίγη σιγουριά, μα κάτι με τρώγε βαθιά να συνεχίσω. Πέρασα πόλεις και χωριά, γνώρισα ανθρώπους και θεριά. Γίναν τα χρόνια μου βαριά, μα δεν μου πήγαινε καρδιά να κάνω πίσω. Έβγαλα εισιτήριο, μακρύ ταξίδι ξεκινά. Κανείς δεν φεύγει αλήθινα, αν όλοι το πονά δεν το ξεχάσει. Τρένα η ψυχή μυστήριο, δεν κάνει στάση πουθενά. Περνάει απάντητα βουνά, ζητώντας μια γωνιά να ξαποστάσει. Είναι λοιπόν αυτό το τρένο της ψυχής, το οποίο περνάει τα απάτητα βουνά, περνάει πόλεις, περνάει χωριά και ψάχνει μια γωνιά να ξαποστάσει, σύμφωνα με τους στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, και είναι και το άλλο τρένο αυτό της μουσικής, που για κάποιους προσφέρει πολυθρόνες, ιδιαίτερα κουπέ, πολυτέλεια, και για κάποιους άλλους προσφέρει απλώς την μετάβαση και το ταξίδι. Και αυτοί οι άλλοι, όπως λέμε, έχουν την δική τους πολυτέλεια και την διάθεση για όλα τα χρόνια που διαρκεί το ταξίδι αυτό να στέκονται όρθιοι, παρόλο που τους παροχωρούν την θέση τους, στέκονται όρθιοι, βλέπουν έξω, αφουγκράζονται, ψάχνονται, πειραματίζονται, και γι' αυτό είναι πάντοτε παρόντες και με διαφορετικούς ήχους. Ο Γιώργος Νταλάρας, σε αυτόν αναφέρομαι, είναι δίπλα μου και ανήκει σίγουρα στην κατηγορία αυτή. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε πάλι σήμερα εδώ μετά από την εκπομπή που είχαμε κάνει πέρυσι για τον Σταύρο Κουγιουμτζή, αλλά εδώ τώρα πάμε σε μονοπάτια διαφορετικά, ηχητικά πάντοτε. Mm-hmm. Το τραγούδι αυτό, όταν μιλήσατε με το Γεράσιμο Ευαγγελάτο, είχατε δώσει κάποια ιδέα ώστε να προκύψουν οι στίχοι αυτοί? Όχι, νομίζω ότι ένας νέος άνθρωπος, τόσο ταλαντούχος και έξυπνος σημερινός άνθρωπος, όταν ακούει και βλέπει τα πρόσωπα, καταλαβαίνει και κάτι παραπάνω. Δηλαδή δεν αναγνώσκει την εικόνα της στιγμής, λέει ότι είμαστε στο 2012, ας πούμε το μήνα Αύγουστο, συν 45 χρόνια πίσω. Και έτσι αυτό μου άρεσε το πρόσημο. Ακριβώς.
και φτιάχνει ένα καινούριο κόσμο, ο οποίος είναι ο κόσμος του νέου ανθρώπου, χωρίς να δικαιολογεί και να δικαιώνει το χάσμα των γενεών. Καταρρύπτει αυτά τα ταμπού και προχωράει κάνοντας τη δουλειά του. Και υπάρχουν στη χουργή και στην δουλειά αυτή από διαφορετικές γενιές, και όλοι κάτω από την μπαγκέτα, ας πούμε έτσι, του Νίκου Αντίπα. Έτσι. Με τον οποίο έχετε γνωριστεί πόσα χρόνια πριν? Είναι δεκαετίες. Ναι. Δουλεύουμε με τον Αντίπα από το 83 νομίζω, και με τον Γιάννη τον Σπάθα. Κατά καιρούς, εκείνα τα χρόνια αρχίσαμε τις συχνές εξόδους από την Ελλάδα και πήγαμε στον Καναδά, στην Νότια Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη 3 φορές. Πήγαμε στη Νέα Ζηλανδία, πήγαμε στην Αυστραλία. Γυρίσαμε όλο τον κόσμο. Τώρα αυτή η ερώτηση ήταν λίγο προβοκατόρικη, γιατί για το πρώτο μέρος της εκπομπής αυτής δεν είμαστε οι δυο μας εδώ. Είναι δίπλα μας ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή λέγαμε για το ταξίδι στη μουσική, έχει διανύσει εκατοντάδες χιλιόμετρα και στη μουσική και στο ραδιόφωνο. Νομίζω ότι είναι ο απόλυτος ρέκορντμαν του ελληνικού ραδιοφώνου. Σκεφτείτε ότι μόνο σήμερα είχε εκπομπή στις 4 στην ΕΤ, στις 5 στο Κόσμος και είναι και εδώ μαζί μας στις 6, και θα τον ακούσουμε σε λίγο μετά από το επόμενο τραγούδι, από τον ίδιο δίσκο, από το Τι θα πει έτσι είναι, που είναι δική του επιλογή. Yeah.
Η στίχη του Μιχάλη Γκανά, το Τσάμι Κοτσακίστηκε, η μουσική του Νίκου Αντίπα από το καινούργιο CD του Γιώργου Νταλάρα, Τι θα πει, έτσι είναι. Και βέβαια ο άνθρωπος τον οποίο αναφέρθηκα πριν είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Εγώ ευχαριστώ. Είναι για μένα ιδιαίτερη χαρά να μιλήσω για ένα άλμπουμ καινούργιο του Γιώργου εδώ, που το παρακολουθώ από την πρώτη μέρα σχεδόν, ναι, από το 70 πότε ήταν, 68, 69 εκεί. Ναι, 69. Αλήθεια, εσείς οι δύο πότε, δηλαδή στα πρώτα γνωριστεί. Δεν γνωριζόμαστε, δεν λίγο, όχι, εγώ πολύ γρήγορα. Εγώ το γνώριζα από το ραδιό. Ναι. αυτό το τραγούδι θα ήθελα να το πεις ότι ήταν επιλογή δική μου. Το είπα πριν. Ένα, και το άλλο τραγούδι που έχει γράψει ο Μιχάλης Γιαννάς είναι, θα το ακούσουμε, την υπέροχη στίχη. Και μια και μιλάμε για στιγουργούς, η επιλογή των στίχων εδώ με όλους, και του Μωραΐτη και του Ελευθερίου, όλα τα παιδιά έχουν, όλοι έχουν γράψει καταπληκτικούς στίχους. Λοιπόν, Νίκος Αντίπας. Επειδή ανήκεις, ας πούμε, κάποτε ανήκει, ήταν στο χώρο που ήμουν και εγώ, ας πούμε. Ναι, τον Νίκο. Βέβαια θα πάρω λίγη ώρα από το δίσκο του πολύ, Γιώργου. Πολύ να πάρεις, είναι η τιμή μας. Εγώ έχω ανοίξει τα αυτιά και σε περιμένω. Τον Νίκο λοιπόν τον γνώρισα μαζί με τα άλλα τα παιδιά, γιατί τους Σόκρατες από την αρχή αυτά τα παιδιά τα είχα γνωρίσει. Όταν εγώ τους ήταν Persons, ο Τουρκογιώργης κτλ. Από τον Πειραιά, είχαν έρθει στην εταιρεία τότε που ήμουν στο Music Box και μετά πήγα στην τότε Ελλαδής και τους πήρα μαζί και γίνανε οι Σόκρατες, ας πούμε. Βέβαια, ο Αντίπας δεν ήταν από τα πρώτα χρόνια. Ναι. Το συγκρότημα αυτό για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό συγκρότημα για την ελληνική δισκογραφία. Γιατί είδαμε η μουσική με ομικρογιώτα που βγήκαν από το συγκρότημα, τι πορεία είχαν, και είναι αυτό που εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουν και άλλα συγκροτήματα που είναι στο ροκ. Δηλαδή, είδαμε τον Σπάθο, ο οποίος είναι ένας κορυφαίος κιθαρίστας, που έχει συνεργαστεί και με τον Γιώργο και σε συναυλίες. Και εξαιρετικός συνθέτης, αποδείχθηκε. Ακριβώς. Πώς την έκπληξη που νιώσαν πολλοί όταν τον είδανε σε δίσκους Θοδωράκη και σε δίσκους εντελώς διαφορετικούς από αυτούς που ξεκίνησε στη δεκαετία του 70. Το ίδιο είναι και ο Τρανταλίδης, ο οποίος είναι ένας διαφορετικός drummer προς το χώρο της jazz, και ο Τουρκογιώργης. Και καταλήγουμε στον Αντίπα, ο οποίος ήταν στην εποχή, αν δεν κάνω λάθος, τέλος δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80. Έτσι χαράμε μαζί τους τότε που έβγαλαν και το δίσκο στην Αγγλία με τους Πλάζα και τους είχα δει με τον Αντίπα στη Βρετανία που άνοιγαν τις συναυλίες για τους UFO. Μάλιστα. Ένα πολύ μεγάλο γκρουπ εκείνη την εποχή που τους επέλεξε τους Σόκρατες για να ανοίγουν τις συναυλίες, ήταν πολύ σπουδαίο για αυτούς. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα η γνώμη που έχω να πω τώρα δεν είναι μία γνώμη. Εγώ δεν είμαι κριτικός. Και δεν ήθελα ποτέ να κάνω κριτική σε δίσκους. Παρομοίως. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ είμαι κάποιος που ακούει μουσική από το πρωί μέχρι το βράδυ, ζει για αυτή τη μουσική και δεν έχει παροπίδες, ας πούμε. Και το έχω δείξει. Και το ίδιο λοιπόν θα ήθελα να κάνουν και οι ακροατές που ακούν και η μουσική. Ο Αντίπας, για να καταλήξω λοιπόν εδώ, ο Αντίπας λοιπόν είναι ένας μουσικός που ξεκίνησε όπως πάρα πολλά παιδιά από τη μουσική που λέμε ροκ εκείνη την εποχή. Τώρα αυτό είναι τόσο μπανάλ. Η λέξη ροκ έχει καταντήσει τώρα, όταν λέμε και στην πολιτική από τότε που χρησιμοποιήθηκε άγριο ροκ και τέτοιο, εξαφάνισε τη λέξη αυτή. Για μένα είναι τίποτα πια αυτό το πράγμα. Έτσι, ο Αντίπας, ξεκινώντας τότε όμως, το ροκ ήταν ροκ. Από αυτή τη μουσική. Ήταν ένα παιδί το οποίο όμως μεγάλωσε στην Ελλάδα, ακούγοντας ελληνική μουσική, ακούγοντας τους Έλληνες συνθέτες, όπως και εγώ όταν άκουγα τους Beatles τη δεκαετία του 60, τον Καζατζίδη άκουγα όταν πήγαινα στα Λούνα Πάρκ, τον Θοδωράκη άκουγα από το εκεί που έψαχνα να βρω, ή το Χατζηδάκη. Έτσι. Άρα λοιπόν και εκείνος μεγάλωσε με πάρα πολλά ακούσματα που φάνηκαν αμέσως από τις πρώτες δουλειές που έκανε με τη Χαρούλα, μετά με την Πρωτοψάλτη, ναι, εντάξει, ναι, και με άλλους που έχει κάνει. Ναι. Και υπάρχει μια εξέλιξη που φέρεται εδώ σε αυτό το δίσκο, ότι αυτός ο δίσκος, ας πούμε, για μένα είναι ένας σύγχρονος ήχος. Αυτό θα το έλεγα περισσότερο. Ένας σύγχρονος ήχος. Μου θύμισε, δεν ξέρω να κάνω λάθος, επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ το ιταλικό τραγούδι, τραγουδοποιούς Ιταλούς που έχουν το ένα πόδι στην παράδοση του ιταλικού τραγουδιού, όπως και εμείς, η Ιταλία έχει μια φοβερή μουσική, την οποία θα έπρεπε να εκμεταλλεύονται περισσότερο την δικιά μας μουσική οι Έλληνες που κοιτάνε προς το ροκ. Πάτησε λοιπόν, πατούν αυτοί οι τραγουδοποίοι στην παράδοση του ελληνικού τραγουδιού
και έχουν και στοιχεία που βάζουν από ακούσματα από τα ροκ συγκροτήματα που έχουν ακούσει. Αυτό γίνεται και εδώ, αλλά θα έλεγα ότι είναι πολύ περισσότερο ελληνικός ο δίσκος αυτός και τα ακούσματα του, που έχουν περάσει στο δίσκο. Μεσόγειος, θα έλεγα σε πολλά, και Ανατολή ας πούμε, γιατί είμαστε στη μέση. Εμείς είναι μια χώρα ευλογημένη που παίρνει και από την Ανατολή και από τη Δύση. Και το στίχο ελληνικό, γιατί ακριβώς, πάρα πολύ... Αυτό είναι, το κυριότερο είναι ο στίχος ελληνικός. Ας πούμε, με ξένησε σε κάποια στιγμή και θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο, γιατί στο τέλος έχουμε ένα στιχάκι στα αγγλικά, ας πούμε. Βεβαίως, με την ευκαιρία αυτά, με αυτή να πούμε ότι οι δύο εκτός εμού στο δίσκο είναι δύο κοριτσίστικες φωνές. Η μία είναι η Νόα, η... Εγώ δεν θα το προφέρω το πολύ καλά, στην παρουσίαση δεν θα το... Λέγεται Αχινόαμ Νίνι στο Ισραήλ, Νόα την ξέρουμε εμείς, μια γυναίκα πολύ ενδιαφέρουσα στη σκηνή, με πολλή ενέργεια, με πολύ παράξενες δυνατότητες φωνητικές, μπορεί να τραγουδήσει χαμηλά, ψηλά, κινείται, παίζει. Και περισσότερο εμφανίζεται στο εξωτερικό παρά στη χώρα της. Βρεθήκατε μαζί και σε συναυλίες πριν από λίγους μήνες στο Ισραήλ. Και το συζητάμε χρόνια αυτό, ότι αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Εδώ και 10-15 χρόνια προς το συναντηθήκαμε και είπαμε κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Α, γι' αυτό. Ναι. Ήταν, λοιπόν, ήταν λοιπόν εφέτος, αρχές του καλοκαιριού, γύρω στον Ιούνιο, θα παίζαμε σε αυτό το μικρό φεστιβάλ της μεσογειακής μουσικής στο Μέγαρο. Το οποίο δεν έγινε λόγω των γεγονότων, όλα αυτά μαζί, το πολιτικό μας πρόβλημα, το οικονομικό μας πρόβλημα, πήρε, το Μάιο που ήταν, ακριβώς, πήρε λοιπόν ένα χύμαρος, κατρακύλησε τα πράγματα έτσι, που δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που έπρεπε. Κανείς δεν ήταν παρόν και δυνατός για να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Και έτσι λοιπόν αλλάξαμε ημερομηνίες δύο φορές. Δεν μπορούσε λοιπόν να γίνει. Είχαμε όμως εκ των προτέρων κάνει τις εξής, είχαμε αποφασίσει τα εξής πράγματα. Το μεν πρώτο τραγούδι θα το τραγουδούσε στα ισπανικά, υπάρχει γραμμένο ο στίχος, είναι έτοιμο, θα το κάνουμε λίγο αργότερα. Οι Dulces Pontes, με την οποία ξανά συνεργαστήκαμε, και το δεύτερο τραγούδι θα το τραγουδούσε η Νόα. Α, γι' αυτός. Ακριβώς. Το τρίτο τραγούδι που είναι μέσα, το τάγκο, έγινε, αυτό το κόψε, με την Αδριάννα Μπάμπαλη, που είναι, έχει μια έτσι κοριτσίστικη φωνή και ταιριάζει πολύ με τη λίγο βαριά δική μου έκφραση, ας πούμε. Ταιριάζει απόλυτα. Δεν είναι πολύ που... Δεν είναι, πραγματικά δεν είναι. Προς τις χαμηλές νότες και εκείνη προς τα πάνω. Έτσι λοιπόν κάναμε, και αν και η συγκυρία δεν μας βοήθησε να το ολοκληρώσουμε όπως θέλουμε, νομίζω τον επόμενο καιρό θα τα κάνουμε αυτά που ξεκινήσαμε, γιατί και εγώ είμαι πεισματάρης και δεν αφήνω τα πράγματα στη μέση. Και ο Νίκος επίσης, για να συμπληρώσω του Γιάννη τα λεγόμενα, ο Νίκος έδειξε μια αρχοντιά και μια εκτίμηση στους ανθρώπους που κατάλαβε ότι δεν είναι τυχαίοι μέσα στο χώρο της μουσικής. Ούτε ο Χατζηδάκης, ούτε ο Θεωράκης, ούτε ο Ξαρχάκος, ούτε ο Μαρκόπουλος, ούτε ο Κουγιουμτζής σεβάστηκε όλα αυτά που άκουγε, θέλοντας, σαν ένας άνθρωπος που ακούει μια διαφορετική μουσική, ξέροντας ότι δεν έχει κανένα νόημα γι' αυτό να πιάσει τα τραγούδια και να βάλει μπουζούκι για να κάνει μπουζουκορόκ. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Έκανε λοιπόν αυτό που είναι ο ίδιος και με υποχρέωσε, βάλτε ή όχι εισαγωγικά, και μου έδωσε λοιπόν το καμβά του. Και μου λέει, Γιώργο, αυτό είναι. Θες να μπεις μέσα σε αυτό? Και πρέπει βεβαίως να μπω μέσα σε αυτό. Και τραγούδισα, αν προσέξει, το Γιάννη θα το καταλάβει, τραγούδισα διαφορετικά από ό,τι τραγουδάω. Και τα ρεμπέτικα τραγούδια και τα δημόδη. Και τα... Είναι διαφορετικό. Έτσι. Αυτό λοιπόν και είναι και η υποχρέωσή μας απέναντι στο κοινό μας και η υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μας. Εγώ έχω τη δυνατότητα να προσαρμόζομαι, φτάνει αισθητικά και ιδεολογικά να αντέχω την παρέα με τον απέναντί μου. Αυτό που είπες για το Χατζηδάκι, εγώ βρήκα σε κάποια μέρη επιρροές του Χατζηδάκη στον... βρήκα στα κομμάτια αυτά εδώ, σε κάποια μέρη. Και στις που... προηγούμενους δίσκους του έχει κάνει τέτοια πράγματα, ναι. Και εκεί που πρέπει να θέλω να σταθώ πάλι για τον Νίκο είναι συγχαρητήρια και για την ενορχήστρωση και την παραγωγή που έχει κάνει σε αυτό το άλμπουμ. Και από εμάς όλους. Να συμπληρώσω κάτι για τον Νίκο. Σίγουρα. Πριν από μερικά χρόνια, δεν ξέρω, 4-5 χρόνια, όχι λίγο παρά πιο πολλά. Περνάει ο χρόνος γρήγορα πια και νομίζω ότι... έκανα μια επαφή με τον Sting. Είχε λοιπόν ένα τραγούδι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Τρελός για σένα. Mad About You.
Ναι. Του ζήτησα αυτό το τραγούδι και μου λέει, βεβαίως μου λέει, με πολύ χαρά να το κάνεις, γιατί υπήρχε μια έτσι επαφή, γνωριστήκαμε, εξάλλου γι' αυτό έπαιξα και στην συναυλία του. Αλλά ήταν περίεργος. Δηλαδή, τι ορχήστρα. Γιατί του λέγα, θα κάνουμε μια μεσογειακή έτσι ενορχίστωση στο τραγούδι σου, θα πάρει ένα άλλο χαρακτήρα. Και είχε λοιπόν μια μικρή επιφύλαξη. Εγώ όμως είχα πισινή. Είχα στο μυαλό μου τον Αντίπα. Μάλιστα. Ναι. Και όχι μόνο τον Αντίπα, αλλά και τη Λίνα, η οποία μετέφρασε με έναν απίστευτο τρόπο το ίδιο το τραγούδι. Και το τελειώνουμε και του το δίνω να το ακούσει. Και μου λέει ο άνθρωπος, δηλαδή, αυτό είναι προς τιμή του Νίκου. Μου λέει, αυτό δεν το περίμενα. Μπράβο. Άρα λοιπόν, όταν αυτές οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν και την διαφορά. Μα γι' αυτό και εγώ σας είπα πριν ότι θεωρώ αυτό το δίσκο ένα δίσκο σύγχρονο, μεσογειακό ήχο. Ένας μεσογειακός ήχος. Έτσι. Και μου δίνει η ενορχήστρωση αυτή την εντύπωση. Είπε όμως ο Γιάννης πριν, επειδή πλησιάζουμε προς τους τέλους των ειδήσεων, είπε ο Γιάννης πριν ότι άκουγε το ροκ και άκουγε και τον Καζατζίδη εδώ. Νομίζω ότι και ο Γιώργος Δαλάρης είχε ανάλογα ακούσματα. Άκουγε το παραδοσιακό και το παλιό ρεμπέτικο από τους παλιούς δίσκους. Δεν το συζητάμε. Όμως εγώ κάτι ονόματα έχω ακούσει, κάτι electronics, κάτι crazy boys. Αυτά είναι τα πρώτα μας βήματα. Αποκλείεται να μην ακούσεις τους Beatles τότε. Αστεία. Μα τα πρώτα τραγούδια που έπαιξα είναι Beatles και Rolling Stones και Animals. Αυτά είναι τα πρώτα. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάτι. Κρίμα βέβαια δεν έχουμε και κάποιο βραβείο στο μοντέρνο τραγούδι τότε. Απίστευτο, αυτό μόνο εγώ το ξέρω. Καλά, και το διαδίκτυο μπορώ να πω ότι το ξέρω. Με ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου κιόλα. Α, ναι. Είναι κάποιο που αργότερα έγινε σε δίσκο, είναι κάτι που. Όχι, δεν το έκανα, αλλά το είπα τότε. Όχι, λοιπόν. Ποια χρονιά, πότε ήταν αυτό περίπου? 66. Λοιπόν. Όμως πριν από κάποια χρόνια, καλεσμένος της Σοφίας Μιχαλίτση στο δεύτερο πρόγραμμα, ο Γιώργος Δαλάρας σε τέσσερις εκπομπές που έφερε από το σεντούκι, το σου πω έτσι, διαμάντια, με τη δική του εισαγωγή θύμισε κάτι από την εποχή εκείνη, και να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος ακούγοντας αυτό από την εκπομπή εκείνη του Ιανουαρίου του 1985. Μαζευτήκαμε μια μέρα πέντε παλιοί φίλοι πρώην teenagers σε ένα ωραίο εξοχικό στούντιο και με δύο στρατοκάστερ, μία drums, ένα μπάσο και με επικεφαλίστα synthesizer δύο μοιραίους της Αμερικάνικης σχολής στην Ελλάδα, το Δημήτρη Πουλικάκο και το Δημήτρη Πολύτιμο, γυρίσαμε πολλά χρόνια πίσω. Δεν το περίμενα. Δεν σε έχω ακούσει έτσι. Με τον Πολύτιμο, και τον Πουλικάκο, MCC, ναι. Λοιπόν, να. Βρεθήκαμε με τον Πολύτιμο και του MCC και τον Δημήτρη πολύ νωρίς. Εγώ δούλευα στο Ισόγειο, ήταν στο ορχήστρα του Σταύρου Χωτά και η Νίζαχα. Και οι MCC δουλεύανε κάτω στο υπόγειο, στον ίδιο χώρο. Στο δεύτερο όρθο ψηλά. Ήταν ένας ανοιχτός χώρος και πέσαμε τραγούδια πλακιώτικα. Εγώ πήγαινα και τα τρία. Από τα καλύτερα συγκροτήματα ήταν η MCC. Ήταν κατά πολύ φοβερή. Φοβερή. Πέσανε Χέντριξ και. Και αυτό ήταν βέβαια το απάτσι των Σάντους. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιάννη Πετρίδη που ήταν εδώ σε αυτό το πρώτο ημίωρο. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο άλμπουμ. Δεν μας εκπλήσεις, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι πάντοτε οι επιλογές σου είναι αυτές όπως την ακούσαμε τώρα. Εμείς επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.
back, hold together. My brother by my side, we fight to see the light. Together we must swim in dark and scary waters. So down, down, down we go to the depths of our souls. Είμαστε μαζί στο μαύρο αυτό σκοτάδι. Αν νιώθεις αδερφός, κοίτα αυτό το φως. Και πάμε αγκαλιαστοί σ' αυτό το μακροβούτι. Χρόνια έχεις να δεις το βυθό της ψυχής. Στο δίχτυ της αράχνης και στα τυχερά τα βρώμικα νερά. But if we really try, we'll change the world together and struggle to relight the fire inside. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, δεύτερο μέρος για το κλειδί του όλη της Πέμπτης. Ο Κώστας Μορελάς φροντίζει τον ήχο, δεν το είπα στην αρχή, ούτε τη Χρυσούλα Κατσιμιλή που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, δηλαδή στα 2.10.60.13, 167 και 168. Είμαστε εδώ μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Ακούμε τραγούδια από το πιο πρόσφατο άλμπουμ, Τι θα πει έτσι είναι, σε μουσική του Νίκου Αντίπα. Εδώ ήταν το τραγούδι στο οποίο αναφερθήκαμε πριν. Να πούμε για τον άνθρωπο που έχει κάνει τους αγγλικούς στίχους, τους ελληνικούς τους έχει γράψει ο Άρης Δαβαράκης και. Είπαμε κάτι εκτός αέρα για τον άνθρωπο αυτόν, τον Φρανκ. Ακριβώς. Χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο με πείρα να γράψει τον αγγλικό στίχο και έτυχε να γνωρίσω πριν από 10 περίπου χρόνια στο Λονδίνο έναν εξαιρετικό έτσι, στίχουργο αλλά και άνθρωπο της μουσικής γενικότερα. Έχει δουλέψει με πάρα πολλούς καλλιτέχνες και Βρετανούς αλλά και Ιταλούς. Γράφει και στις τέσσερις γλώσσες. Μπορεί να γράψει στα ελληνικά, στα ιταλικά, μπορεί να γράψει στα αγγλικά. Ο Φρανκ Μάσκερ είναι ένας Βρετανός, ο οποίος όμως έζησε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Έχει μια μακρινή καταγωγή από τη γιαγιά του και έζησε τα παιδικά του χρόνια στην Καβάλα. Και έτσι γνωρίζει πολύ καλά την Ελλάδα, την οτροπία, μας αγαπάει. Τώρα αυτόν τον καιρό μένει τα καλοκαίρια στην Κέρκυρα.
Α, μάλιστα. Τον πήρα λοιπόν τηλέφωνο, του λέω: έχουμε την ανάγκη σου. Μου λέει: ό,τι θέλεις. Είναι δηλαδή τους Έλληνες αυτούς που μένουν τους μισούς μήνες του έτους στη χώρα τους και τους άλλους μισούς εδώ από την άλλη. Αλλά είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Το έκανε και το. Όχι μόνο το έκανε, αλλά το πέτυχε αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Και του χρωστάω ευγνωμοσύνη. Αλλά όχι μόνο σε αυτόν. Και στον Γεράσιμο Βαγγελάτο και στον Νίκο Μωραΐτη και στον Άρη Δαβαράκη και βέβαια στον Μιχάλη Γκανά και στον Μάνο Ελευθερίου, διότι τουλάχιστον με την πείρα τους και ο Μιχάλης και ο Μάνος ισορροπούν μεταξύ στιχουργικής και ποίησης. Πιστεύω ότι σε αυτή τη συνεργασία τα στιχουργήματά τους είναι περισσότερο ποιητικός λόγος. Εδώ η στίχη είναι του Νίκου Μωραΐτη. Απόψε φύγαν όλοι οι φίλοι, οι πόλοι, τα βουνά. Απόψε γίναν κάρβουνα και στάχτη τα υλικά. Που γύρισες το πρόσωπο κι αλλού κοιτάζεις πια. Απόψε, απόψε θα ξεδιπλώσω ένα χορό, θα φτάσω στα στέλια. Κάποια στο μωρό με του καημού τα χέρια, να σε φιλήσω μια στιγμή με του χαμού το στόμα. Απόψε που γίνες η γη και εγώ σε ψάχνω ακόμα. Στα χείλη ένα τσιγάρο ισορροπή. Ψυχή μου ανισορροπή και ψεύτρα μου αντοχή. Απόψε που έκαψες τον κόσμο μου κάηκες μαζί. Απόψε, απόψε θα ξεδιπλώσω ένα χορό, θα φτάσω στα στέρια, να πιάσω τα μια στο μωρό με του καημού τα χέρια, να σε φιλήσω μια στιγμή με του χαμού το σώμα. Απόψε που γίνες η γη και εγώ σε ψάχνω. Παρέα αλλάζει, βγαίνουν άνθρωποι, μπαίνουν άνθρωποι. Γιώργο Τσάμπρα, χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, μπορώ να διαμαρτυρηθώ λίγο. Είναι εκπομπή αυτή, δηλαδή, τι είναι εδώ, είναι κέντρο διαφημίσεων. Δεν έχει σχεδιαστεί κάτι τέτοιο. Απλώς κλείνουμε την πόρτα για να μην βγαίνει ήχος απ' έξω. Αλλιώς θα την είχε ανοιχτή. Λοιπόν, να πούμε για τις εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, γιατί είναι σε διαφορετικά μέρη με το ίδιο πρόγραμμα. Ναι. Θα ξεκινήσουμε με Θεσσαλονίκη. Ήταν μια επιμονή δική μου, διότι κλείσαμε να παίξουμε στον Καζάρτη. Αυτό είχαμε κλείσει. Ναι. Όμως δεν ξέρω να πω τι να πω. Είναι, πώς λένε, ότι μου ήρθε μια ιδέα. Ένιωσα ότι έπρεπε για κάποιο λόγο, γιατί είχα πολύ καιρό να πάω στη Θεσσαλονίκη, να πάω να παίξω εκεί. Δεν ξέρω γιατί. Αισθάνθηκα πολύ καλά εγώ.
να πάμε να παίξουμε εκεί στο θέατρο τα τραγούδια μας. Και αυτό θα κάνουμε. Σε θέατρο κιόλας αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για τη Δευτέρα και την Τρίτη που μας έρχονται. Ακριβώς. Και στο Γκαζάρτε είναι τα δύο τελευταία Παρασκευό Σάββατα του είναι Νοεμβρίου. Είναι το 23 και 24. Ναι. Και το άλλο είναι 30 και 1η. Και 1η Δεκεμβρίου, ναι. Ναι. Στην παρουσίαση του δίσκου, όπως πάντοτε λέτε, είναι ότι ο μουσικός υπερτερεί του τραγουδιστή, ότι θέλετε να θεωρείτε τον εαυτό σας πιο πολύ μουσικό παρά τραγουδιστή. Σας έχω πει να το λέτε πάρα πολλές φορές. Πρέπει να λέω την αλήθεια. Είμαι ένας μουσικός που τραγουδάει. Συνήθως οι δύο αυτές ιδιότητες πηγαίνουν χέρι-χέρι. Έχουν έρθει ποτέ, όχι σε κόντρα, στο να υποχωρήσει η μία για την άλλη? Έχουν φτάσει τραγούδια που να σας ενδιαφέρουν μουσικά, αλλά όχι τόσο ως προς το στίχο τους ή και τον άποδο, χωρίς να ζητάω παραδείγματα. Να το πούμε σοβαρά, δηλαδή να μιλήσουμε της ουσίας, δεν ξέρω αν το καταφέρνω. Αλλά εγώ τραγούδισα ίσως και κατά ανάγκη. Τώρα, ποια είναι η ανάγκη? Με έβαλε κάποιος να τραγουδάω? Όχι. Με βοήθησε το τραγούδι να γίνω μουσικός, διότι όταν ήμουν 7 χρονών, κάποιος, θυμάμαι και το όνομα, το έχω ξαναπεί στο Γιώργο, τον Τζάμπρα, στην πρώτη τάξη του δημοτικού, μαζεύανε τα παιδιά. Ποιος τραγουδάει, να κάνουν εξαιρετική χοροδία. Είναι λοιπόν η κυρία Σοφία, που θυμάμαι το όνομά της, ήταν μια γλυκιά γυναίκα, και σχεδόν με τσίμπησε από το 4ο-5ο, οπ, μου λέει, για σήκωση απάνω. Και με πήρε λοιπόν, με έβαλε να κάθομαι μπροστά και κάθε φορά τραγούδα αυτό, τραγούδα εκείνο, τραγούδα τ' άλλο και με έβαλε στη χοροδία. Άρα λοιπόν, εγώ ναι με τραγουδούσα, γιατί τραγουδούσε ο θείος μου, τραγουδούσε ο πατέρας μου, τραγουδούσαν όλοι στην οικογένεια. Δεν είχα φανταστεί ποτέ, το τραγούδι για μένα ήταν ένα παιχνίδι. Το τραγούδι με βοήθησε να γίνω μουσικός. Όταν γίνεσαι μουσικός, μετά ανοίγει μια άλλη ταλαιπωρία. Ποια είναι αυτή? Πρέπει να μάθεις τι είναι η μουσική, ώστε όταν τραγουδάς, να μην τραγουδάς έτσι όπως τραγουδάει η γιαγιά σου ή η μαμά σου, αλλά να τραγουδάς σαν μουσικός. Σας έμπλεξα? Αυτό είναι. Αυτή είναι η περιπέτειά μου. Λοιπόν, και σήμερα που με ρωτάτε στην οριμότητά μου, σας λέω ότι είμαι ένας μουσικός που τραγουδάει. Έτσι νομίζω ότι έπρεπε να είναι τα πράγματα, διότι η ανθρώπινη φωνή είναι ένα πολύ περίεργο όργανο και πολύ ευαίσθητο. Και είναι κρίμα να έχει κανείς το τάλαντο, δηλαδή να έχει μια ωραία καλοβαλμένη φωνή, ωραία χρειά, και να είναι σωστή η φωνή του, να μην φαλτσάρει και να μην ξέρει τι είναι η μουσική. Πρέπει να μάθει καταρχήν όχι μόνο να παίζει νότες, αλλά τι είναι η μουσική στο σύνολό της. Πουλάς παλιά βιβλία, μυθιστορήματα, πουλάς μελαγχολία, πουλάς αισθήματα, πουλάς και νοσταλγία, χαρίζεις κρίματα και ό,τι δεν σηκώνει χειροκροτήματα. Πελάτης δεν περνάει, πελάτης δεν πατά, σαν άγαλμα γελάει, σαν άγγελος πετά. Ξεχνά τις αναμνήσεις και τα λευκό. Ξένα σώματα, πες να νικεί αγάπη που δεν στραγγίζεται και χτίζε δίχως λάσπη ό,τι χαρίζεται. Στις αναμνήσεις πουλάς και βάσανα απ' τον καιρό που είχα και δεν ανάσανα. Πουλάς βίους αγίων, πουλάς ναρκωτικά, κανείς δεν αγοράσει αυτά τα γιατρικά. Κατάργησαν το δρόμο με προσεκιστόα και στήσαν λεμιτό. Ξεχνά τις αναμνήσεις και τα λευκόματα κι ας έρθεις παρεστήσεις.
του Μάνου Ελευθερίου στο ψέχνα τις αναμνήσεις. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τον κύριο Τσάμπρα? Πώς γίνεται, Γιώργο μου, ο Μάνος να γράφει, ας πούμε, αυτά τα τραγούδια που γράφει δεκαετία, αρχές της δεκαετίας του 70, τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα, και να συνεχίζει σήμερα και να είναι ακόμα παρόν? Τώρα θα μπορούσα να στο απαντήσω πολύ μονολεκτικά όλο αυτό. Ο Μάνος Ελευθερίου, γιατί είναι ο Μάνος Ελευθερίου? Ναι, αλλά αυτό όμως είναι... Αυτό όμως είναι, πώς να σου το πω, είναι λίγο δικολαβικό. Σκοπός είναι καθόλου. Καθόλου δεν είναι έτσι. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με την προσωπικότητα του ανθρώπου, με τις σκέψεις του ανθρώπου, με τις λέξεις που έρχονται στον άνθρωπο, που αν θέλεις όλα αυτά τα χρόνια είναι κάποιες που επανέρχονται συνέχεια και ο ίδιος το λέει. Ωραία. Μήπως είναι λίγο ύποπτο, εγώ συνεχίζω τις ερωτήσεις. Μήπως είναι λίγο ύποπτο πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος στην ωριμότητά του και στα νιάτα του να έχει αυτό το ίδιο όραμα? Είναι, δεν ξεχνάμε ότι είναι ο ίδιος που έγραψε πολύ νωρίς, 18-20 χρόνια πίσω, «Μήπως ζούμε σε άλλη χώρα», έγραψε ο ίδιος. Να σου πω κάτι. Πριν από λίγο καιρό που κάναμε κάτω μια βραδιά με τον Γιάννη Σπανό, λέει κάποια στιγμή ο Μάνος Ελευθερίου, πειράζοντας τον Σπανό, ότι τα τραγούδια, λέει, αυτά τα είχα από τα λαϊκά του Μίκη Θεοδωράκη, τα είχα πρωτοδώσει, λέει, στο Γιάννη, αλλά δεν τα κατάλαβε τότε, ήταν μικρός. Και έτσι, λέει, κάναμε άλλα πρώτα και τελικά φτάσαμε τα τραγούδια στον Μίκη Θεοδωράκη. Ο Ελευθερίου, λοιπόν, από το πρώτο του τραγούδι, το 64 από το ήταν, είχε τον ίδιο λόγο, πιστεύω, μέσα σ' άκρες. Εγώ νομίζω ότι ο λόγος αυτός φορτίζει τις μπαταρίες του επειδή είναι κάθε βράδυ έξω. Μπορεί να γυρίζει να... μέσα στον κόσμο. Ναι, ναι, και ζει αθόρυβο όμως. Αθόρυβα, ναι. Καταγράφει, παρατηρεί και όλα αυτά τα περνάει, νομίζω, μέσα, ναι, στο στίχο. Κυρίως επειδή τα περνάει μέσα. Αυτούς τους αθόρυβους ανθρώπους να τους φοβάσει, γιατί αυτοί βγάζουν τις εκρήξεις. Αυτούς θέλουμε. Οι αθόρυβοι άνθρωποι. Άλλωστε, πάνε... να σου πω κάτι. Όλα αυτά τα χρόνια πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι σε όλους τους χώρους που κάνουν ακριβώς το ίδιο. Αν δεις. Ότι όλοι, πολλοί άνθρωποι και για 30 και για 40 ακόμα και 50 χρόνια, αν βιολογικά αντέχουν, έχουν μια απόλυτη συνέπεια στην πορεία τους και την προσωπική ακόμα, όχι μόνο τη δημιουργική. Έτσι είναι. Ό,τι και να πεις όμως δεν θα τον δικαιολογήσει. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ύποπτο ένας άνθρωπος από πολλά χρόνια. Μπορεί να φαίνεται στους άλλους ύποπτο για κάποιο λόγο που αν θέλει τον αναλύουμε, ναι, να συνεχίσουμε, ναι, και μετά τις 7. Ναι. Λοιπόν, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, και πάω λίγο αλλού την κουβέντα επί του πρακτέου πλέμε, στις εμφανίσεις αυτές. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί ο δίσκος. Mm-hmm. Στο δεύτερο μέρος έχετε πει ότι θα υπάρχουν τραγούδια σας με το βλέμμα του Νίκου Αντίπα. Αυτό το πρόγραμμα, βεβαίως, υπάρχουν μερικά τραγούδια που αγαπάει ο Νίκος και ήθελε να τα φτιάξουμε λίγο διαφορετικά. Αυτά είναι τραγούδια που είναι κοντά στον ήχο του ή που είναι, που είναι, απέχουν πολύ και που θα είναι μια ηχητική έκπληξη στο να τα φέρει στον ήχο κοντά του. Στην, είναι κοντά στην ψυχολογία μας, είναι κοντά σε μένα, κοντά στην πόλη, κοντά στη χώρα, κοντά στη γλώσσα. Είναι τραγούδια δικά μας. Απαντήθηκε. Ναι. Άρα δηλαδή και από το λαϊκό ρεπερτόριο. Ακριβώς. Έτσι, από και την... θέλω να πω, επειδή αρκετοί με ρωτάνε, δηλαδή τι θα είναι, εντάξει, θα ακούσουμε 10 καινούργια τραγούδια, τα υπόλοιπα τι θα είναι. Θα είμαι εγώ με μια άλλη λογική που δεν θα μπορούσα να το κάνω, ας πούμε, πρόπερση στο θέατρο, λέω, αν παίζαμε στο Παλάσι κάπου αλλού. Ή δεν το έχω κάνει στο Μέγαρο. Ναι. Η ευκαιρία και όλα αυτά που γίνονται, που συμβαίνουν και συντρέχουν γύρω μας, σε κάνει να θέλεις μερικές φορές να κάνεις μικροαλλαγές μέσα σου. Τραγούδια που τα λες συχνά και τα τελευταία χρόνια ή και τραγούδια που πιθανόν... Υπάρχουν όλα, Γιώργο. Υπάρχουν όλα. Αλλά κάτι διαφορετικό έχουν. Μάλλον κάτι διαφορετικό έχω εγώ σε αυτά τα τραγούδια. Θα τα ακούσετε. Ναι, περιμένω με ενδιαφέρον και θα τα πούμε. Αυτό είναι πραγματικά. Είναι και ο χώρος κατάλληλος, γιατί έπρεπε να τα κάνουμε αυτά σε ένα χώρο που σαφώς είναι διαφορετικός από το Μέγαρο, αλλά να σέβεται το κοινό του όπως το Μέγαρο. Και νομίζω ότι τον Καζάρτη το έχει αποδείξει αυτό. Και μετά... κυρίως ο Γιάννης Πετρόπουλος. Και είστε και στο θέατρο Ακρόπολη μετά στην Αθήνα. Έτσι έχετε πει. Αργότερα είναι το σχέδιο. Αργότερα, αφού ολοκληρώσουμε, ναι, αυτήν την... Δηλαδή με τη νέα χρονιά. Φαντάζομαι, έτσι, ναι. Ναι. Λέγοντας πριν για τον τραγουδιστή που αν δεν είναι μουσικός ίσως να μην καταλαβαίνει απόλυτα και το τι τραγουδάει, ανάμεσα στον μουσικό και τον τραγουδιστή, νομίζω ότι, αν μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο, παρεμβάλλεται και ο συνθέτης πολλές φορές. Όχι ο ίδιος να είναι συνθέτης. Ναι. Πολλοί άνθρωποι από τη δικιά σας γενιά έχουν καταθέσει
τραγούδια τους, ολόκληρες δουλειές, δίσκους, χρόνια. Ωραία, θα το ξαναπώ. Εγώ καθυστερώ λίγο. Ναι. Καθυστερώ. Εμείς έχουμε υπομονή, μην νομίζετε. Καλά, γιατί υπάρχουν τραγούδια σαν αυτό που μας... που είπατε πέρυσι στο Σταυρό του Νότου, υπάρχουν τραγούδια, ας το πω, σκόρπια από εδώ. Ωραία. Και από εκεί. Ναι, αλλά... να το ξαναπώ άλλη μια φορά για τους νεότερους. Ναι. Είναι δύσκολο να βρεις έναν τραγουδιστή με τόσο μεγάλη μακρόχρονη πορεία και με τόσο μεγάλη τύχη σαν και εμένα. Όλα αυτά τα τραγούδια που είπα, να πούμε δύο λόγια. Κουγιουντζής, Λοΐζος, Καλδάρας, Σπανός, Θεοδωράκης. Και συν τη άλλη όλα τα υπόλοιπα που ξέρετε, λαϊκά, δημοτικά και όλα αυτά που ψάχνω. Τι να κάνω δηλαδή, να πω τα τραγούδια για να πω τι. Ναι, έχω γράψει 150 τραγούδια. Πόσα? 150 τραγούδια. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι να κάνω, δηλαδή δεν αισθάνθηκα ποτέ την ανάγκη να δείξω και ξέρετε εγώ έχω και κάτι παραπάνω. Όλοι γράφουν τραγούδια. Δεν υπάρχει μουσικός που μην γράφει τραγούδια. Ή μουσικές. Εγώ γράφω και πολλές μουσικές, πολλά ορχιστρικά. Ναι. Αλλά αυτό που με νοιάζει. Ναι, έχω κάποιες στιγμές. Έχω βρει μία, δύο, τρεις φορές μέσα στα χρόνια κάποιους στίχους και έχω κάνει το μεράκι μου. Κάποια στιγμή θα τα κάνω και αυτά. Αλλά δεν κάηκα ποτέ. Δεν αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω μια φιγούρα, ας πούμε, συνθετική. Να ρωτήσω εγώ κάτι τελευταίο. Το 150, συγγνώμη, είναι σχήμα λόγου ή είναι όντως... Με τα ορχιστρικά μαζί, ναι, γιατί έχω γράψει πάρα πολλά ορχιστρικά κομμάτια. Εάν το πάρω απλά στατιστικά και μαθηματικά, δεν μπορεί από τα 150, έστω τα 15. Το 1/10 είναι πάρα πολύ λίγο. Σωστό είναι αυτό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος που θεωρεί τυχερό τον εαυτό του για όλες τις συνεργασίες να θεωρεί τον ίδιο του τον εαυτό άμυρο ταλέντου ως προς το κομμάτι αυτό. Ναι. Εγώ έχω μια ιδιομορφία. Έχω μια δημορφία. Δεν νομίζω ότι αν ήταν το πρωταρχικό μου μέλημα θα το είχα κάνει. Σύμφωνο, είναι αυτό. Αρχίζω τα τραγούδια και δεν τα τελειώνω σχεδόν ποτέ. Τα αφήνω στη μέση. Ξέρω ότι μπορούν να γίνουν τραγούδια και δεν τα ολοκληρώνω. Αλλά υπάρχει μια άλλη αιτία. Ποτέ κανένας άνθρωπος της δισκογραφίας 40 χρόνια στην ίδια εταιρεία δεν μου ζήτησε ποτέ να ακούσει ένα τραγούδι. Τώρα που τελειώνει η δισκογραφία, ελπίζω ότι θα βρεθούν άνθρωποι τουλάχιστον που να είναι πιο πολύ τις δισκογραφίες από αυτούς τις δισκογραφίες που να έχουν αυτή τη διάθεση. Γιώργο, πες. Είναι τυχαίος ο χρόνος που διάλεξε να βγει με αυτό τον ήχο του Νίκο Αντίπα και με αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή ή το σκέφτηκε κιόλας? Έτσι, για τελευταία μονολεκτική σχεδόν η απάντηση. Νομίζω είναι τυχαίο. Γιατί λέμε με τον Νίκο, η πρώτη μας αναφορά για δισκογραφία ήταν το καιρό που δουλεύαμε μαζί με τον. Με τον Βασίλη δουλεύουμε στο Αττικόν και κάναμε κάποια τραγούδια λαϊκά και μη πω εντύπας. Θέλω, μου λέει, να κάνουμε ένα δίσκο, να μαζέψουμε ωραία λαϊκά τραγούδια και να τα παίξουμε παρέα. Αυτή ήταν η πρώτη μας επαφή. Αλλά πέρασε ο χρόνος και συναντηθήκαμε τώρα. Τυχαίο είναι. Εγώ νομίζω θα κάνουμε και αυτό το δίσκο με τα λαϊκά με τον Αντίπα. Ωραία. Εδώ λοιπόν θα είμαστε για να τα λέμε. Πέρασε αυτή η ώρα. Πέρασε νεράκι, ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την παρουσία εδώ. Αισθάνομαι και το χαίρομαι που το αισθάνομαι ως συντονιστής όταν ήρθαν αυτές οι σπουδαίοι άνθρωποι που είναι δάσκαλοι για μένα και οι δύο. Ξέρω ότι αυτός που είναι εδώ δεν θέλει να το ακούει, αλλά γι' αυτό το λέω, για να το ακούει επειδή είναι μπροστά. Και ελπίζω ότι θα τη συνεχίσουμε και αν είναι τραγούδια που να είναι δικά σας και να μην έχουν βγει επίσημα και να είναι κάτι από αυτά τα σεντούκια. Όλα αυτά που να συνεχίσουμε εκείνες τις τέσσερις εκπομπές από το 85, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα πάντα. Αλλά και εγώ να εκφράσω ένα μικρό παράπονο. Ήρθαμε σε αυτή την εκπομπή, περιμέναμε να ανοίξουν οι πόρτες, να μπει μέσα κόσμος και δουλειά. Και δουλειά ήρθε μόνο ο κύριος Τσάμπρας και ο κύριος και ο Γιάννης ο Προεδρίδης. Είναι ότι εγώ γεμίζω και το χώρο και δεν πέφτω. Αυτό είναι, εντάξει, θα το λάβω υπόψη για την άλλη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Νταλάρα, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Γιώργο Τσάμπρα, τον Κώστα Μουρελά που φρόντισε τον ήχο, τη Χρυσούλα Κατσιμιλή που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο από το Σιντερή Πρίντεζη. Για χαρά. Εσύ που πάντα έδινες, αφού μαχαίρι έγινες, κόψε. Δεν θέλω ούτε φίλοι ούτε χρή απόψε. Κόψε τις στιγμές μας, κόψε. Εσύ που πάντα έδινες αφού μαχαίρι